Γεια σας. Ονομάζομαι Δήμητρα Μαυροειδή και στα πλαίσια του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα που διδάσκει ο κύριος Μινάς Δασυγέννης στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω καταγράψει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης της παρακάτω άσκησης. Η εκφώνηση είναι η εξής. Υποθέστε ότι ένας υπολογιστής έχει 1,5 MB μνήμη, από τα οποία το λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιεί τα 512K. Άλφα ερώτημα. Αν όλα τα προγράμματα έχουν αναμονή λόγω εισόδου-εξόδου το 60% του χρόνου τους, τότε σε τι ποσοστό θα ανέβει η απόδοση του συστήματος με την αύξηση της μνήμης κατά 1 MB. Δείτε ερώτημα. Αν αντί για τη μνήμη βελτιωθεί το σύστημα εισόδου-εξόδου και διπλασιαστεί η απόδοσή του, τότε πώς θα μεταβληθεί η απόδοση του συστήματος. Γάμα ερώτημα. Αν βελτιωθεί και η μνήμη κατά 1 MB και διπλασιαστεί η απόδοση του συστήματος εισόδου-εξόδου, πώς θα μεταβληθεί η απόδοση του συστήματος. Δέλτα ερώτημα. Αν η μνήμη αυξηθεί κατά 2 MB, πώς θα μεταβληθεί η απόδοση του συστήματος. Έψιλον ερώτημα. Αν αλλάξουμε το λειτουργικό σύστημα και αντί για 512K καταλαμβάνει 1024K και η μνήμη παραμένει η ίδια, πώς θα μεταβληθεί η απόδοση του συστήματος. Ας δούμε πρώτα λίγο θεωρητικό υπόβαθρο για την άσκησή μας. Γενικά, μνήμη και πολυπραγματισμός. Η χρήση του επεξεργαστή από μία διεργασία διακόπτεται συχνά λόγω της ανάγκης για λειτουργίες input-output που είναι υπερβολικά αργές συγκρινόμενες με την ταχύτητα της CPU. Η αύξηση της χρήσης της CPU επιτυχάνεται με τα συστήματα πολυπρογραμματισμού, όπου αρκετοί χρήστες ανταγωνίζονται συγχρόνως για τους πόρους του συστήματος. Με τον τρόπο αυτό, αρκετές διεργασίες πρέπει να βρίσκονται στην κύρια μνήμη την ίδια στιγμή, ώστε αν κάποια υλοποιεί λειτουργίες input-output, κάποια άλλη να χρησιμοποιεί τη CPU, ώστε να αυξάνεται το ποσοστό χρήσης της CPU και η απόδοση του συστήματος. Για τον καθορισμό του πλήθους των διεργασιών που μπορούν να υπάρχουν συγχρόνως στην κύρια μνήμη, πρέπει να ληφθεί υπόψη το ότι περισσότερες διεργασίες χρησιμοποιούν καλύτερα τη CPU, αλλά απαιτείται καλύτερη διαχείριση και προστασία της μνήμης. Να εξισορροπηθεί με το γεγονός ότι λιγότερες διεργασίες χρησιμοποιούν και λιγότερη μνήμη, καθώς και ότι περισσότερη αναμονή για input-output σημαίνει μικρότερη χρήση επεξεργαστή. Ειδικά για την άσκησή μας, τμηματοποίηση σταθερού μεγέθους με ίσα τμήματα, όπου κάθε διεργασία με μέγεθος μικρότερο ή ίσο με το μέγεθος του τμήματος μπορεί να φορτωθεί στο διαθέσιμο τμήμα. Αν όλα τα τμήματα είναι γεμάτα, το λειτουργικό σύστημα μπορεί να κάνει εναλλαγή μιας διεργασίας. Ένα πρόγραμμα είναι πιθανό να μην χωρά σε ένα τμήμα. Ο προγραμματιστής πρέπει να σχεδιάσει το πρόγραμμα με επικαλύψεις. Με τη μέθοδο αυτή, η χρησιμοποίηση της κύριας μνήμης είναι εξαιρετικά αναποτελεσματική. Κάθε πρόγραμμα, όσο μικρό κι αν είναι, καταλαμβάνει ένα ολόκληρο τμήμα. Ο ανεκμετάλλευτος χώρος εσωτερικά σε ένα τμήμα αναφέρεται ως εσωτερικός κατακερματισμός. Μειονεκτήματα. Μικρή επιβάρυνση στο λειτουργικό μας σύστημα. Μειονεκτήματα. Ανεπαρκής χρήση της μνήμης λόγω του εσωτερικού κατακερματισμού και οι μικρές διεργασίες δεν χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τον χώρο των τμήματων. Ας πάμε στην άσκηση. Ας θυμηθούμε στο α ερώτημα.
Αν όλα τα προγράμματα έχουν αναμονή λόγω εισόδου-εξόδου το 60% του χρόνου τους, τότε σε τι ποσοστό θα ανέβει η απόδοση του συστήματος με την αύξηση της μνήμης κατά 1 MB. Λύση για το α ερώτημα. Αρχικά, η μνήμη αποτελούταν από 1,5 MB. Αφού το λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιεί τα 512 KB, σημαίνει ότι στη μνήμη ταυτόχρονα μπορούν να βρίσκονται δύο διεργασίες, όπως φαίνεται και στο σχήμα. Σύμφωνα με την πνευματοποίηση σταθερού μεγέθους, ο τύπος της αξιοποίησης είναι 1 μείον π εις τη όπου π είναι το ποσοστό αναμονής και νη ο αριθμός των διεργασιών μας. Η αξιοποίηση οπότε της CPU κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι με αντικατάσταση του τύπου 1 μείον 0,6 εις την δευτέρα, όπου 0,6 είναι το 60% ποσοστό αναμονής λόγω εισόδου-εξόδου και δύο οι διεργασίες μας. Άρα η αξιοποίηση της CPU μας, θα είναι 64%. Αφού με το σταθερό μέγεθος έχουμε 512K, τότε με συν 1 MB σημαίνει ότι θα προσθεθούν συν 2 διεργασίες. Είχαμε ήδη 2, άρα ο αριθμός των διεργασιών πλέον είναι 4. Όπως φαίνεται και στο σχήμα. Θεωρούμε ότι το 60% ποσοστό αναμονής ισχύει και τώρα, που έχουμε 2 παραπάνω διεργασίες, αφού το 60% συνδέεται μόνο από την είσοδο και όχι από την ικανότητα του επεξεργαστή να τα απεξέλθει. Δηλαδή, ο επεξεργαστής παραμένει σε μεγάλα διαστήματα ανενεργός. Η αξιοποίηση της CPU θα είναι 1 μείον 0,6 εις την τετάρτη, ίσον 87,04%. Το ποσοστό αύξησης της απόδοσης της CPU υπολογίζεται με απλή εφαρμογή της μεθόδου των τριών, ως εξής. Αρχικά, βρίσκουμε την αύξηση στα 64%. Αφαιρούμε δηλαδή από το 87,04 που βρήκαμε με τις 4 διεργασίες, το 64 που είχαμε με τις 2. Η διαφορά τους είναι 23,04%. Άρα, στα 64 υπάρχει αύξηση 23,04%. Στα 100% πόση αύξηση θα υπάρχει χ? Χ ίσον 23,04 επί 100 δια 64, ίσον 36%. Άρα το ποσοστό αύξησης της απόδοσης CPU μας είναι 36%. Και εδώ ολοκληρώνεται το α ερώτημα. Πάμε να δούμε το β ερώτημα. Αν αντί για τη μνήμη βελτιωθεί το σύστημα εισόδου-εξόδου και διπλασιαστεί η απόδοσή του, τότε πώς θα μεταβληθεί η απόδοση του συστήματος? Για να διπλασιαστεί η απόδοση του συστήματος, όλες οι διεργασίες έχουν αναμονή πλέον, λόγω εισόδου-εξόδου, το 30% του χρόνου τους. Το μισό δηλαδή από το 60% που είχαμε πριν, καθώς είναι αντιστρόφως ανάλογα μεγέθη. Άρα, αρχικά η μνήμη αποτελούταν από 1,5 MB. Αφού το λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιεί τα 512 KB, σημαίνει ότι στη μνήμη ταυτόχρονα μπορούν να βρίσκονται δύο διεργασίες. Η αξιοποίηση της CPU κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι 1 μείον 0,3 που είναι το ποσοστό αναμονής που πλέον το έχουμε 30%, καθώς διπλασιάστηκε η απόδοση του συστήματος. Εις την δευτέρα, καθώς έχουμε δύο διεργασίες. Άρα, η αξιοποίηση της CPU θα είναι 91%. Το ποσοστό αύξησης της απόδοσης CPU υπολογίζεται με την απλή εφαρμογή της μεθόδου των τριών ως εξής. Αρχικά, βρίσκουμε την αύξηση στα 64%. Παίρνουμε το 64% που είχαμε και στο πρώτο ερώτημα, καθώς το πάμε συγκριτικά με το πρώτο ερώτημα. 91-64 ίσον 27%. Άρα, στα 64
υπάρχει αύξηση 27%. Στο 100% πόση αύξηση θα υπάρχει χ? Χ ίσον 27 επί 100 διεξήντα 64 ίσον 42,1875%. Άρα, το ποσοστό αύξησης απόδοσης υπηγιού είναι 42,1875. Και εδώ ολοκληρώνεται το β' ερώτημα. Γάμα ερώτημα. Αν βελτιωθεί και η μνήμη κατά 1 MB και διπλασιαστεί η απόδοση του συστήματος εισόδου-εξόδου, πώς θα μεταβληθεί η απόδοση του συστήματος? Λύση για το γάμα ερώτημα. Αφού με το σταθερό μέγεθος έχουμε 512 K, τότε με συν 1 MB σημαίνει ότι θα προσθεθούν συν 2 διεργασίες. Είχαμε ήδη 2, άρα ο αριθμός των διεργασιών πλέον είναι 4. Και η αξιοποίηση της CPU θα είναι 1 μείον 0,3 εις την τετάρτη, αφού πλέον έχουμε 4 διεργασίες, ίσον 99,2%. Το ποσοστό αύξησης της απόδοσης CPU υπολογίζεται με απλή εφαρμογή της μεθόδου των τριών ως εξής. Αρχικά βρίσκουμε την αύξηση στα 91% που το βρήκαμε στο β' ερώτημα, καθώς το συγκρίνουμε με το β' ερώτημα. Άρα, 99,2 μείον 91 ίσον 8,2%. Άρα, στα 91% υπάρχει αύξηση 8,2%. Στο 100%, πόση αύξηση θα υπάρχει? Χ ίσον 8,2 επί 100 δια 91 ίσον 9%. Άρα, το ποσοστό αύξησης απόδοσης CPU για το γάμα ερώτημα θα είναι 9%. Εδώ ολοκληρώνεται η απάντηση του γάμα ερωτήματος. Ας πάμε στο δέλτα. Δέλτα ερώτημα. Αν η μνήμη αυξηθεί κατά 2 MB, πώς θα μεταβληθεί η απόδοση του συστήματος? Λύση για το δέλτα ερώτημα. Αφού με το σταθερό μέγεθος έχουμε 512 K, τότε με συν 2 MB σημαίνει ότι θα προσθεθούν συν 4 διεργασίες. Είχαμε ήδη 2, άρα ο αριθμός των διεργασιών πλέον θα είναι 6. Και η αξιοποίηση της CPU είναι 1 μείον 0,6 εις την έκτη, αφού πλέον έχουμε 6 διεργασίες, ίσον 95,33%. Το ποσοστό αύξησης της απόδοσης CPU υπολογίζεται με την απλή εφαρμογή της μεθόδου των τριών ως εξής. Αρχικά, βρίσκουμε την αύξηση στα 64%. 95,33 μείον 64 ίσον 31,33%. Στα 64 υπάρχει αύξηση 31,33%. Στο 100% πόση αύξηση θα υπάρχει χ? Χ ίσον 31,33 επί 100 για 64 ίσον 48,95%. Το ποσοστό αύξησης της απόδοσης CPU είναι, για το ερώτημα δ, 48,95%. Εδώ ολοκληρώνεται η απάντηση του δ ερωτήματος. Ας πάμε να δούμε το ε ερώτημα. Αν αλλάξουμε το λειτουργικό σύστημα και αντί για 512 K καταλαμβάνει 1024 K και η μνήμη παραμείνει ίδια, πώς θα μεταβληθεί η απόδοση του συστήματος? Λύση για το ε ερώτημα. Αρχικά, η μνήμη αποτελείται από 1,5 MB. Αφού το λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιεί πλέον τα 1024 K της, σημαίνει ότι στη μνήμη ταυτόχρονα μπορεί να βρίσκεται μία διεργασία. Κάθε διεργασία πλέον χρειάζεται 1024 K. Η αξιοποίηση της CPU κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι 1 μείον 0,6 εις την πρώτη. Άρα θα είναι 40%. Το ποσοστό αύξησης της απόδοσης CPU υπολογίζεται και εδώ με την απλή εφαρμογή της μεθόδου των τριών ως εξής. Αρχικά βρίσκουμε την αύξηση σε 40%.
64 μείον 40 ίσον 24%. Στα 40 οπότε υπάρχει αύξηση 24%. Στο 100% πόση αύξηση θα υπάρχει χ. Χ ίσον 24 επί 100 δια 40 ίσον 60%. Άρα το ποσοστό αύξησης της απόδοσης CPU για το ε ερώτημα θα είναι 60%. Εδώ ολοκληρώνεται η απάντηση του ε ερωτήματος και η άσκησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ.